Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια μέσα από την καρδιά μας. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μας έφερε εδώ αυτές τις ημέρες. Βασικά ήρθαμε για ένα γάμο και ήρθαμε να δούμε και εσάς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί πηγαίνουμε όπου πάμε, βλέπουμε πρόσωπα τα οποία μοιάζουν στον Ιησού Χριστό. Και βλέπουμε πρόσωπα τα οποία θέλουν να μοιάσουν στον Ιησού Χριστό. Να το πούμε καλύτερα, ε. Θέλουμε, Κύριε, να σου μοιάσουμε. Ξέρουμε ένα πράγμα. Δεν τα καταφέρνουμε πολλές φορές. Αλλά θέλω όμως, Κύριε, να σου μοιάσω. Τώρα θέλω μέσα στη ζωή μου και μέσα στη ζωή μας να κάνει ένα πράγμα ο Θεός. Να μας δώσει χάρη, αδερφοί, να του μοιάσουμε. Γιατί αν δεν μας δώσει χάρη, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν ο Κύριος δεν είναι μαζί μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δόξα στον Κύριο. Και ξέρουμε, αδερφοί, ότι στα χέρια μας κρατάμε κάτι πάρα πολύ πολύτιμο. Ένα πολύτιμο μαργαρίτη, τον οποίο όταν το βρήκαμε, το γνωρίσαμε, καταλάβαμε ότι αξίζει αυτός ο πολύτιμος μαργαρίτης όσο τι, όσο όλη η γη. Και ό,τι και αν είχαμε πάνω σε αυτή τη γη, τα δώσαμε, τα πουλήσαμε θα λέγαμε, για να αποκτήσουμε τον καλό το μαργαρίτη. Τώρα έχεις κάτι στα χέρια σου. Τώρα στα χέρια σου έχεις τον καλό μαργαρίτη. Και καμιά φορά το κρατάμε και με τώρα τι να κάνω. Εντάξει, να τον έχω τον καλό, τι να κάνω τώρα. Και ακούω πολλούς αδερφούς και περνάει λίγος ο καιρός αφού μαθητεύουν, μετά αρχίζουν και με ρωτάνε. Και τώρα τι να κάνω, αδερφέ, τι να κάνω τώρα, να εγώ έρχομαι στην εκκλησία 7 με 9, φεύγω, πάω, τι να κάνω. Τι κρατάς στα χέρια σου. Τι κρατάω. Κάτι κρατάς. Αυτό που κρατάς είναι πολύτιμο. Αυτό που έχεις στα χέρια σου, δώσ' το. Για να σου ξαναυξήσει ο Θεός. Κάποτε είπα, έκανα και εγώ αυτή την ερώτηση στο Θεό. Θεέ μου, λέω, εντάξει, αναγεννήθηκα, ωραία, έλαβα πνεύμα Άγιο, πάω, έρχομαι, και αυτοί θα είναι από εδώ και πέρα, τι να κάνω. Τι να κάνω. Και μου δείχνει ένα ενύπνιο, αδερφή, ο Κύριος. Είμαι σε μια λίμνη, η οποία αυτή η λίμνη, έτσι όπως την έβλεπα, είχε βρώμικα νερά, πράσινα. Νερά που δεν αλλάζανε. Έλος θα λέγαμε. Και πώς παρατηρώ έτσι μέσα, είχε κάτι ψάρια, δεν ξέρω αν έχετε δει καμιά φορά, άσχημα ψάρια με μεγάλα κεφάλια, μεγάλα δόντια, γκουρλωμένα μάτια, πάρα πολύ άσχημα ψάρια είχε μέσα αυτή η λίμνη. Αλλά εγώ θυμάμαι κρατούσα ένα στρόγγυλο ψώμι από αυτά τα χωριάτικα τα παλιά και το είχα δώσει στη μασχάλη μου. Και όπως κοιτούσα αυτά τα ψάρια, τα κακάσχημα, λέω τι άσχημα ψάρια αυτά, να ήταν έτσι όμορφα τα νερά, να ήταν καθαρά, να τα έβλεπα. Και λέω τι να κάνω, Κύριε, τι να κάνω. Και εκεί την ώρα λέω, δεν πετάω λέω αυτό που έχω στα χέρια μου. Και κόβω ένα κομμάτι ψωμί και το πετάω μέσα στη λίμνη, αδερφή. Στην αρχή περίμενα να δω τι θα γίνει. Θα πάει κανένα ψάρι να το φάει. Και δεν πήγαινε κανένα. Και έτσι όπως έπεσε το κομμάτι το ψωμί, έκανε έτσι ένα μικρό έτσι, κυματάκι πως κάνουν. Και κάποια στιγμή βγαίνει ένα πάρα πολύ άσχημο ψάρι και αρπάζει το ψωμί. Και εγώ καθόμουν και έβλεπα από πόσο πεινασμένο είναι. Και με το που άρπαξε το ψωμί αρχίζει και γίνεται μια ταραχή ύδατος. Αισθάνομαι ότι κάποιοι μέσα στο νερό παλεύουνε. Και το νερό να ταράζεται, πάρα πολύ να ταράζεται το νερό. Και εκεί που καθόμουν και έβλεπα αυτό το θέαμα, ξαφνικά γίνεται μια μεταμόρφωση. Και αυτό το κακάσχημο ψάρι μεταμορφώνεται σε μια μπαλαρίνα τόσο όμορφη, άσπρα τιμένη, και επάνω στη λίμνη άρχισε και χόρευε. Πω, εγώ έμεινα εκστατικός. Άκου τι κάνει αυτό που κρατάω. Εγώ το έριξα και δες τι έγινε.
Λέω, Θεέ μου, τι ωραίο πράγμα. Και καθόμουν και έβλεπα αυτή την μπαλαρίνα να χορεύει επάνω στη λίμνη. Με τέτοια χάρη, τόσο όμορφα, τόσο ευτυχισμένη έδειχνε. Και λέω, τι κάνεις. Ξαναρίξει ακόμα ένα. Τι κάθεσαι και παρατηρείς μόνο τη μία και ξαναρίχνω ακόμα ένα κομμάτι ψωμί, αδερφή. Μετά από λίγο ξανά πάλι ταραχή. Και λέω, τώρα τι θα γίνει άραγε. Αφού το έφαγε και αυτό το άλλο το ψάρι, το ψωμί αυτό, αφού γίνεται όλη αυτή η ταραχή, κάποια στιγμή ξαναμεταμορφώνεται και βγαίνει ένα παλικάρι με ένα φράκο μαύρο με παπιόν. Και αρχίζουν και παίρνει τώρα τη γυναίκα και αρχίζουν και χορεύανε και οι δυο επάνω στη λίμνη. Πώς χορεύουνε πάνω στο παγοδρόμιο, καμιά φορά τα δείτε έτσι με τέτοια χάρη, και εγώ να είμαι τόσο χαρούμενος, τόσο ευλογημένος που έβλεπα αυτό το πράγμα μπροστά στα μάτια μου, αλλά πολύ περισσότερο ότι κάτι είχα κάνει κι εγώ. Κάτι κρατούσα στα χέρια μου. Κάτι κρατούσα στα χέρια μου το οποίο μπορεί να με έκανε και εμένα και πολλούς ακόμα ευλογημένους για όλη μου τη ζωή. Και τότε όταν ξύπνησα λέω, Κύριε, λέω, μου έδωσες, λέω, τον άρτο της ζωής. Όπου και αν τον πετάξω, όπου και αν τον δώσω, μπορεί να κάνει θαύματα. Το πιστεύεις, αδερφέ μου? Αμήν, δόξα στον Κύριο. Θέλω να σας διαβάσω μερικά εδάφια. Πού έχει τώρα, γιατί δεν βλέπω κιόλας. Εδώ, έχω κανένα δεκάλεπτο. Λοιπόν, 363 σελίδα. 363 σελίδα, Βασιλέον Β' έψιλον κεφάλαιο. Ο δε Νεεμάν, στρατηγός του βασιλέως της Συρίας, ή το Ανήρ Μέγας ενώπιον του Κυρίου αυτού, και τιμόμενος επειδή ο Κύριος δι' αυτού έδωκε σωτηρία στη Συρία, και ο άνθρωπος ή το δυνατός ενισχύ λεπρός όμως, εξήλθον δε οι Σύριοι κατά τάγματα, και έφεραν εχμάλωτο εκ της γης του Ισραήλ μικρά Ατινά κόρη και υπηρέτη τη γυναίκα του Νεεμάν, και είπε προς την κυρία αυτής, ήθε ο Κύριος μου να ήτο έμπροσεν του προφήτου εν Σαμαρία, διότι ήθελον ιατρεύσει αυτόν από τη λέπρας αυτού. Και εισελθόν ο Νεεμάν απήγγειλε προς τον Κύριο αυτού λέγον, ούτως και ούτως ελάλησε η κόρη εκ της γης του Ισραήλ. Και είπε ο βασιλεύς της Συρίας, ελθέ, είπαγε θέλω στείλει επιστολή προς τον βασιλέα του Ισραήλ. Δόξα στον Κύριο, Κύριος μας δώσει αδερφή το λόγο του διαπνεύματος Αγίου. Αμήν. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Ο Νεεμάν, μια πολύ γνωστή ιστορία, ένας άνθρωπος ο οποίος σημειώνει η γραφή, ο Κύριος είχε δώσει δι' αυτόν σωτηρία στη Συρία και έχει βγει κατά τάγματα, έχουν κάνει επίθεση θα λέγαμε εκεί στο λαό Ισραήλ και παίρνει μια μικρή κοπελίτσα, την πήραν εκεί εχμάλωτο, τη διάλεξε πιστεύω μετά μέσα από πολλούς, γιατί τότε έτσι γινόταν, τους εχμαλώτους πηγαίνανε πρώτα οι προύχοντες της εποχής, διαλέγαν τους δικούς τους, τους πιο δυνατούς, τους πιο όμορφους, τους πιο ωραίους και μετά αφήνανε παρακάτω. Αυτός λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος τιμόμενος, πήγε ήδη αυτή την κοπελίτσα, την οποία σημειωτεί ότι σε έχει καταστρέψει τη ζωή, την έχει πάρει από την οικογένειά της και τη βάζει, αντί να υπηρετεί τη μητέρα της και τον πατέρα της, τη βάζει να υπηρετεί τη γυναίκα του. Αλλά φαίνεται ότι έχει αναπτυχθεί μια σχέση μεταξύ της κοπελίτσας αυτής και της γυναίκας του Νεεμάν, μια πολύ καλή σχέση. Η γυναίκα του Νεεμάν δείχνει να εμπιστεύεται αυτή την κοπέλα, που μπορεί να μην ήταν από το λαό της, αλλά έχει κάτι άλλο. Φάνηκε ότι αυτή η κοπελίτσα κάτι κρατούσε, το οποίο και η ίδια η γυναίκα του Νεεμάν πολλές φορές έμεινε εξατική. Και έρχεται η ώρα να της εκμυστερευθεί ένα μεγάλο της πρόβλημα. Και το μεγάλο της το πρόβλημα το οποίο δεν είχε λύσει, ξέρετε ποιο ήταν, ο άντρας της. Όπου πήγαινε η κυρία στρατηγού. Περνούν η κυρία στρατηγού, ναι περάστε, πω, τι ωραία. Τι ωραίο ευλογημένο ζευγάρι. Πόσο σε ευλόγησε εσένα ο Θεός. Αλλά η ίδια έλεγε,
Το βράδυ όμως, όταν έρχεται αυτός ο στρατηγός και βγάζει τη στολή και φαίνεται η λέπρα, τότε όλη αυτή η ευλογία που όλοι εσείς ίσως μου δίνετε, για μένα είναι ένα μηδέν. Γιατί αναγκάζομαι κάθε βράδυ να κοιμάμαι με έναν άνθρωπο λεπρό. Και όσα λεφτά και να έχω, όσες τιμές, όσες δόξες, δεν έχω λύσει στο πρόβλημά μου. Και το πρόβλημά μου είναι ότι κοιμάμαι με έναν λεπρό άνθρωπο. Δεν ξέρω το δικό σου το πρόβλημα και με τι κοιμάσαι εσύ. Αν ο άνθρωπος που κοιμάσαι δίπλα σου είναι λεπρός, όχι ως προς την λέπρα του σώματος, αλλά μπορεί να είναι ως προς την λέπρα της ψυχής. Και αυτό σε πονάει και μας πονάει. Μπορεί στην κατάσταση αυτή να είναι το παιδί σου, η μητέρα σου, ο αδερφός σου. Μπορεί μέσα στην εκκλησία να πω τι καλό αδερφός, τι καλή αδερφή, πνευματικός αδερφός. Ναι, αλλά αδερφέ μου, εγώ ξέρεις το πρόβλημά μου είναι τόσο μεγάλο και είναι άλυτο. Και το πρόβλημα εδώ της γυναίκας αυτής είναι άλυτο. Αλλά αυτή η κοπελίτσα όμως βλέπει αυτό το ζευγάρι. Το ότι την πήραν εχμάλωτη, η κακία και ο φθόνος δεν έχει γεμίσει την καρδιά της. Δεν χαίρεται για τα παθήματα του Νεεμάν. Δεν λέει ευτυχώς. Ευτυχώς είδες ο Θεός. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Αν πειράξετε τα παιδιά μου, είναι σαν να βάζετε το χέρι σας στην κόρη του οφθαλμού του Θεού. Με πείραξες Νεεμάν. Με έφερες από την γη μου εκεί που περνούσα καλά με την οικογένειά μου. Που έκανα κι εγώ σαν παιδάκι όνειρα να μεγαλώσω, να κάνω οικογένεια, να είμαι μια ευλογημένη οικογένεια μέσα στο λαό του Θεού. Παρόλα αυτά εσύ μου κατέστρεψες όλα μου αυτά τα όνειρα. Και φαίνεται ότι αυτό το κοριτσάκι τώρα δεν έχει λύση για το πρόβλημά της. Αλλά λύση δεν έχει ούτε η γυναίκα του Νεεμάν για το πρόβλημά του. Αλλά αυτό το κοριτσάκι κρατάει κάτι όμως. Και τη λέει μια κουβέντα. Λέει, και δέστε τώρα, αντί να παρηγορεί η γυναίκα του Νεεμάν την κοπελίτσα, πει δεν πειράζει παιδί μου, εντάξει έτσι είναι αυτά τα πράγματα, καλή κοπέλα είσαι, μη στεναχωριέσαι, κάτι θα γίνει, θα σε βοηθήσω κι εγώ, σε βλέπω. Αντιστρέφονται οι όροι. Παρηγορεί η κοπελίτσα τη γυναίκα του Νεεμάν. Και δεν είναι μόνο ότι την παρηγορεί, τη δίνει λύση. Τη δίνει λύση, γιατί τη λύση την κρατάει στα χέρια της αυτή η κοπέλα. Και τη λέει, αν λέει, ήθελε ο Κύριός μου, να ήθελε να είτε ο Κύριός μου έμπροσεν του προφήτου του εν Σαμαρία, διότι ήθελε ιατρεύσει αυτόν από τις λέπρας αυτού. Ένα εδάφιο, θα λέγαμε. Ένα εδάφιο. Ήθελε να ήταν ο Κύριός μου. Θα το θεράπευε. Και τι σε ενδιαφέρει εσένα να θεραπευτεί αυτός που σε έφερε εδώ εχμάλωτη? Αυτό σε ενδιαφέρει. Έχει όραση μπροστά της αυτή η κοπελίτσα. Τα πράγματα μέσα στο μυαλό της έχουν αλλάξει. Δεν βλέπει όπως βλέπουν όλοι οι άλλοι καλά να πάθει. Έτσι πως τα έκανε. Δεν βλέπει έτσι. Ευχαριστεί τον Θεό για τη θέση αυτή που έκανε. Ξέρει ότι για να με φέρει εδώ ο Θεός κάτι έχει να κάνει. Ο Θεός επιχαίει έλεος αυτή την κοπελίτσα και βρίσκει χάρη, όπως την ίδια χάρη και το ίδιο έλεος έβλεπε ο Ιωσήφ μέσα στο σπίτι του Πετεφρή. Την ίδια χάρη βρίσκει και αυτή η κοπελίτσα. Αλλά έχει πειθό. Φαίνεται ότι έχει λύση στα χέρια της. Και αυτή τη λύση την παίρνει η γυναίκα του Νεεμάν και την πηγαίνει κατευθείαν στον άντρα της. Ένα φως μέσα στην καρδιά της ανέτειλε. Μπορεί να λυθεί το πρόβλημά μου. Μα εσύ έχεις έναν άντρα στρατηγό, ξέρει τα πάντα. Από αυτή τη μικρή την κοπελίτσα περιμένεις λύση? Από σένα, από μένα περιμένει λύση ο κόσμος? Ο συγγενής σου, ο φίλος σου, ο γείτονάς σου περιμένει από σένα και από μένα λύση? Το κράτος μας, αδερφοί, έχετε την εντύπωση ότι περιμένει από μας λύσεις? Μερικοί θα πούμε, μα τι να κάνουμε εμείς δεν έχουμε λύσεις για το κράτος.
Δεν έχουμε λύσεις για τίποτα. Εγώ ούτε και τον εαυτό μου καμιά φορά λέμε δεν έχω λύση. Αλλά όμως ο Κύριος μας έχει δώσει ένα λόγο. Και η κοπελίτσα αυτή το μεταχειρίζεται. Και παίρνει τον λόγο αυτό, τον ακούει ο Νεεμάν και πηγαίνει κατευθείαν στον βασιλιά του. Λέει, βασιλιά, έτσι και έτσι. Με είπε εκείνη η κόρη ότι άμα ήμουνα μπροστά εκεί σε ένα προφήτη που είναι στο Ισραήλ, θα θεραπευθώ. Πώς σκέφτονται οι βασιλιάδες, αδελφοί. Πώς σκέφτονται οι άνθρωποι που βασιλεύουν σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν θα βασιλεύσουν ποτέ στον επόμενο. Ας τους αυτούς, τι προφήτες, τι άνθρωποι του Θεού, ποια εκκλησία του Θεού, άσε, θα σε στείλω εγώ σε δικό μου άνθρωπο. Πού θα με στείλεις? Θα πας κατευθείαν στο βασιλιά του Ισραήλ. Μου είχε υποχρέωση. Τώρα είμαστε εμείς στα πράγματα. Τώρα κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Λειτουργούσε ως τρόικα τον καιρό εκείνο. Έτσι λειτουργούσε. Ό,τι θα του πω θα το κάνει. Τι θα πει δεν μπορώ. Δεν έχει δεν μπορώ. Θα του βάλω εγώ μια επιστολή και άμα θέλει ας μην το κάνει. Και παίρνει την επιστολή αυτός ο άνθρωπος και πηγαίνει κατευθείαν στο βασιλιά. Και ξέρετε τι λέει εδώ? Και καθώς ανέγνωσε ο βασιλεύς του Ισραήλ την επιστολή, διέσχισε τα ημάτια αυτού και είπε, Θεός είμαι εγώ δια να θανατώνω και να ζωοποιώ, ώστε ούτω στέλνει προς εμένα ιατρεύσω άνθρωπο από τη λέπρας αυτού? Γνωρίσετε λοιπόν παρακαλώ και ιδέτε ότι ούτω ζητεί πρόφαση εναντίον μου. Ως δε οίκωσε ο Ελισσία ο άνθρωπος του Θεού ότι ο βασιλεύς του Ισραήλ διέσχισε τα ημάτια αυτού, απέστειλε προς το βασιλέα λέγον, «Διατί διέσχισες τα ημάτια σου?» Πάει η επιστολή λοιπόν στο βασιλιά, με το που τη διαβάζει, νάτος πάλι, ενώ τον κάνω όλα τα χατήρια, τώρα έρχεται με άλλο ένα μνημόνιο στα χέρια του και μου λέει, «Αν δεν μου το υπογράψεις, αν δεν τον θεραπεύσεις τον άνθρωπό μου, θα δεις τι έχει να γίνει μετά». Πρόφαση ζητάει. Θέλει πάλι να κάνει ταραχή μέσα στο λαό μου. Θέλει να κάνει πράγματα. Θέλει να έρθει από πάνω μου. Θέλει να κάνει πόλεμο εναντίον μου. Τι είμαι εγώ Θεός? Είναι ο άνθρωπος μέσα στο λαό του Θεού και είναι βασιλιάς. Αλλά δεν έχει λύση στα χέρια του, αδερφοί. Δεν έχει. Η κοπελίτσα εχμάλωτη, έξω από το λαό του Θεού, υπηρέτρια, αλλά έχει λύση στα χέρια της. Ακούει ο Ελισέ, ο άνθρωπος του Θεού που τον εξουθένησαν, που δεν το στείλανε στον προφήτη του Θεού όπως έτσι είχε πει η κοπελίτσα. Ας τον προφήτη, θα πας στο βασιλιά. Ακούει ο βασιλιάς. Ακούει ο Ελισέ ότι ο βασιλιάς έσχισε τα ημάτια του. Γιατί του λέει τα διέσχισες? Τι είναι αυτό που κάνεις? Τι σου ζήτησε ο άνθρωπος? Ήρθε και σου ζήτησε μία λύση. Άνθρωπος του Θεού, βασιλιάς στο λαό Ισραήλ, και λύση δεν έχεις να του δώσεις? Δεν έχεις να του δώσεις μία λύση του ανθρώπου? Τι σώει βασιλιάς μέσα στο λαό του Θεού είσαι? Πες τον, του λέει, να έρθει σε μένα. Και είπε, λέει, ας έλθει τώρα προς εμέ και θέλει γνωρίσει εάν είναι προφήτης εν το Ισραήλ. Και ότι ήλθε ο Νεεμάν μετά τον ύπον αυτού και μετά τις αμάξεις αυτού, εστάθη επί της σύρας της οικίας του Ελισέ. Και απέστειλε προς αυτόν ο Ελισέ μηνυτή λέγον, ύπαγε και λούσιτη, επτάκησε το Ιορδάνη και θέλει επανέλθει εις άρξου, εισέ και θέλεις καθαριστεί. Πάει όλη η κωστοδία εκεί, στέκεται μπροστά. Τώρα δεν στέκεται μπροστά σε ένα παλάτι, δεν στέκεται μπροστά σε κάποιον υψηλά ιστάμενο, τώρα στέκεται σε έναν απλό άνθρωπο. Τώρα στέκεται μπροστά σε ένα πιστό άνθρωπο όμως. Και ο Ελισέ δεν βγαίνει. Στέλνει το δούλο του, το Γιέζη, πάνε και πες του να πάει και να βουτυχθεί στον Ιορδάνη 7 φορές και θέλει καθαριστεί η σάρξη του. Βλέπετε τι το λέει? Δέστε καμιά φορά
ότι ο άνθρωπος ακόμα και να ψάχνει τον Θεό και να θέλει να πάρει κάτι από τον Κύριο, αν οι οδηγοί του δεν είναι σωστοί να τον οδηγήσουν σωστά, όλο θα πέφτει σε γκάφες. Και θυμηθείτε τους πρώτους καιρούς όταν αναγεννηθήκαμε, πόσες φορές ο διάβολος πήγε να μας βγάλει από τον δρόμο του Θεού και να, με διάφορα τεχνάσματα, και να μας ξαναστείλει πάλι από εκεί που ήρθαμε. Και πόσες φορές ο Θεός δεν έκανε κάτι μέσα στη ζωή μας έτσι ώστε να μας ξαναεπαναφέρει στο σωστό δρόμο. Και έρχεται εδώ και λέει ο Νεεμάν, και ο δε Νεεμάν εθυμώθη. Θυμώδης άνθρωπος. Θυμώδης. Αμέσως. Βέβαια είχε απλή καρδιά, αλλά θυμώδης. Δεν ξέρω τι τον έκανε τόσο θυμώδη. Η αρρώστια του, η ασθένειά του. Καμιά φορά περνάμε κάτι, αδερφοί, μια ασθένεια, και όταν βλέπω ανθρώπους να περνάνε μέσα από τέτοια μονοπάτια, λέω τώρα αυτός έχει δύο δρόμους. Δύο δρόμους έχει μπροστά του. Ή θα σκληρινθεί και θα γίνει ενάντια στον Θεό, ή θα μαλακώσει και η καρδιά του θα γίνει βούτυρο και θα γίνει ο άνθρωπος του Θεού. Αυτές οι δύο λύσεις. Δεν έχεις άλλες. Οι άλλοι είναι πέθανες. Δεν έχεις άλλη λύση. Και έρχεται εδώ και αφού λέει εθυμώθη, ανεχώρησε και είπε, ιδού. Εγώ έλεγον θέλει βεβαίως εξέλθει προς εμέ και θέλει σταθεί. Έτσι έμαθε. Στρατιωτικός άνθρωπος. Έμαθε όλοι κλαρίνο, στο στρατό. Έπρεπε να είμαστε σαν να είχαμε καταπιεί στυλό, Έτσι έμαθε. Έπρεπε να βγει και να σταθεί, να παρουσιαστεί μπροστά μου. Εγώ είμαι ο στρατηγός. Δεν είναι αυτός. Αυτός είναι ένας άνθρωπος του Θεού. Σιγά, εντάξει, και τι έγινε. Να, εδώ είναι ένας λαός του Θεού, όλοι οι άνθρωποι του Θεού είναι. Έτσι έπρεπε να βγει. Και λέει, και θέλει σταθεί και επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, του Θεού αυτού, και διακινεί στη χείρα αυτού επί των τόπων και ιατρεύσει το λεπρό. Εγώ έτσι περίμενα, λέει. Αυτό ήθελα εγώ να κάνω. Εγώ έτσι έμαθα. Εκεί που ήμουνα. Έμαθα ότι μας λέγανε, θα πας, ανάβεις μια λαμπάδα σαν τον πόη σου, θα κάνεις και 40 μετάνοιες. Τώρα εδώ δεν με λένε ούτε 40 μετάνοιες να κάνω, ούτε και να ανάψω καμιά λαμπάδα. Ούτε κεριά δεν έχουν εκεί για να ανάψουνε. Αλλά τι μου λένε, πίστευσε στον Ιησού Χριστό και θέλει σωθεί εσύ και ο οίκος σου. Αυτό με λένε αυτοί οι άνθρωποι. Δεν, ούτε μια λαμπάδα με λένε, λάδια να πάω, τίποτα, τίποτα δεν θέλουν. Ή έτσι θα θεραπευτώ, χωρίς τίποτα. Και λέει ο Αβανά, λέει, και ο Φαρφάρ, δεν ήτανε, η ποταμή της Δαμασκού δεν ήτανε καλύτερη, είπε, πάντα τα ύδατα του Ισραήλ. Δεν είναι δυνάμει να λουστώ εν τούτης και να καθαριστώ. Βλέπετε, αυτός διαβάζει το λόγο του, μιλάει το λόγο του Θεού, αλλά δεν μπορεί να τον καταλάβει. Αυτός έχει ακόμα την εντύπωση, όταν τον είπε ότι θα καθαριστείς, ότι θα καθαριστεί το σώμα του. Δεν μπορούσε, λέει, να πάω εκεί και να βουτυχτώ και να καθαριστώ. Πρέπει να έρθω να λουστώ στον Ιορδάνη. Μα δεν σου είπε ότι θα καθαρίσεις το σώμα σου. Σου είπε ότι θα καθαρίσεις την ψυχή σου. Θα καθαρίσεις τη λέπρα σου. Όταν θα βουτυχτείς μέσα στο λόγο του Θεού, όλα αυτά τα σαπρά σιγά σιγά θα φεύγουνε. Πόσες φορές θα βουτυχτώ. 7 είπες αυτόν. Εσύ δεν ξέρω πόσες φορές βουτύχτηκες μέσα στο λόγο του Θεού, έτσι ώστε να βγεις αναγεννημένος άνθρωπος. 500, δεν ξέρω. Εγώ βουτύχτηκα την πρώτη. Μια φορά βουτύχτηκα και ευτυχώς δεν χρειάστηκε δεύτερη και τρίτη και πέμπτη και δέκατη. Με την πρώτη βγήκα. Δεν ξέρω αν χρειαζόμουν 7. Εγώ χρειαζόμουν μία. Μια Κυριακή πρωί βουτύχτηκα και εγώ μέσα στο λόγο του Θεού. Δεν ήξερα τίποτα. Μου είχαν πει ότι ο λόγος του Θεού θεραπεύει τον άνθρωπο. Έτσι μου είχαν πει. Και εκείνο το πρωί είμαι μόνος στο σπίτι και η γραφή μου είναι η γραφή που είχαμε πάρει, εγώ δεν την είχα ανοίξει καθόλου, ήταν πάνω στο τραπεζάκι του σαλονιού. Και είμαι μόνος, ταραχή. Είχα ξυπνήσει το πρωί, προβλήματα αυτά, τι θα κάνω. Και βλέπω τη γραφή και θυμάμαι τον άνθρωπο αυτόν που μου είχε πετάξει αυτό το κομματάκι. Μου είχε πει, εάν διαβάσεις από αυτή τον λόγο του Θεού, όλα αυτά που έχεις μέσα σου θα φύγουν. Να διαβάσω. Του λέω, τι να διαβάσω. Διάβασε ό,τι θες, μου έλεγε. Και να διαβάσεις, ο λόγος του Θεού είναι θεραπευτικός.
Και λέω, θα το ανοίξω και θα διαβάσω ένα και. Αυτός με είπε ότι θα θεραπεύει. Ας το δοκιμάσω. Και πάω, αδερφή, να πάρω το Ευαγγέλιο πάνω από το τραπεζάκι του σαλονιού. Πάω να το πάρω, αλλά δεν σηκωνότανε. Τι γίνεται, λέω, γιατί δεν σηκώνεται. Σαν πάω να σηκώσω το. Δεν σηκώνεται. Ξανά πάω, το δοκιμάζω, πάλι δεν σηκώνεται. Λέω, τι έγινε, λέω, Θεέ μου. Τι είναι αυτά τα πράγματα, λέω, που δεν μπορώ ένα βιβλίο να σηκώσω. Λέω, θα βάλω δύναμη. Θα το σηκώσω, θα το ανοίξω και ό,τι αν διαβάσω θα θεραπευτώ. Θα φύγει η λέπρα από πάνω μου. Και όντως βάζω δύναμη, αδερφή, πυροσδήμασε. Το σηκώνω και το σπάω πάνω στα πόδια μου. Και όπου άνοιξε, όπου έπεσε το μάτι μου, δεν θυμάμαι ό,τι είχα διαβάσει. Αρχίζει σιγά σιγά και φεύγει αυτή η ταραχή. Το μίσος, ο φθόνος που είχα για τον κόσμο, με έφταιγε η άδικη κοινωνία. Και σιγά σιγά να φεύγει και να παίρνει τη θέση σε μια ειρήνη μέσα μου. Και πώς κάνω έτσι, λέω, τι ωραία, λέω, κάνω έτσι καμιά φορά, λέμε, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό που αισθάνομαι και πώς κάνω έτσι να δω, τι να δω, το σπίτι μου δεν έχει ταβάνι. Είχε φύγει το ταβάνι, δεν υπήρχε. Λέω, Θεέ μου, πού είναι το ταβάνι. Εγώ στο σπίτι μου είχα ταβάνι και τώρα ταβάνι δεν υπάρχει. Πού είναι το ταβάνι. Και εκεί την ώρα αισθάνομαι μια παρουσία σιγά σιγά να πέφτει και δεν ήξερα τίποτα άλλο να κάνω, ούτε είχα πάει πουθενά, ούτε ήξερα τι έπρεπε να κάνω, αλλά ένα πράγμα γεννήθηκε μέσα μου. Πέφτω, γονατίζω μπροστά σε αυτή την παρουσία και αρχίζω να κλαίω. 2 ώρες βουτυγμένος μέσα στον Ιορδάνη, αλληλούια. Μετά από 2 ώρες, αφού έκλαιγα και έλεγα, Κύριε, και αυτό που έκανα και αυτό που έκλεψα και αυτό που μισώ, και αφού τα είχα πει όλα και ξελάφρωσα, σηκώθηκα και ανοίγω όλες τις μπαλκονόπορτες του σπιτιού μου και έβλεπα κάτω εκεί την Γρηγορίου Λαμπράκη, τον κόσμο να περνάει, και τους αγαπούσα όλους. Και ήθελα να βγω και να τους αγκαλιάσω και να τους φωνάξω, να τους λέω, υπάρχει Θεός που ελευθερώνει τον άνθρωπο. Αλλά δεν είχα κανέναν, αδερφή, και είχα μια κολόνα εκεί στο σπίτι μου στη μέση και πήγα και αγκάλιασα την κολόνα και έλεγα, κολονίτσα μου, πόσο σε αγαπάω να ξέρες. Ο Χριστός είναι ζωντανός. Είναι ζωντανός, είναι αληθινός ο Θεός. Και τη φιλούσα και τώρα καμιά φορά τη βλέπω. Άχλω εσύ, κολονίτσα μου, τη φιλιά έφαγες εκεί την ημέρα. Δόξα στον Κύριο, αδερφή. Γιατί, ποιος το αλλάζει, τι έγινε. Τίποτα, ένα μικρό κομματάκι ψωμί έπεσε και στη δικιά μου την καρδιά και στη δικιά σου. Αυτό το ψωμί, αδερφή, αυτή τη λύση την κρατάς στα χέρια σου. Σε λίγο θα φύγουμε από εδώ. Αύριο το πρωί θα πας στη δουλειά σου. Θα πας στο σχολείο σου. Τη λύση του προβλήματος του διπλανού σου την κρατάς στα χέρια σου. Πέταξε του λίγο ψωμί να αναστηθεί κι αυτός. Αυτό είναι το μήνυμα, αδερφή. Εγώ αυτό προσεύχομαι. Λέω, Κύριε, βάλε στις καρδιές μας όλων των ανθρώπων του Θεού και δώσε σε όλους τους ανθρώπους λύσεις. Γιατί ο κόσμος αυτό αναζητάει, αδερφοί. Βγαίνουμε έξω, εκεί με ομολογούμε, μιλάμε και ξέρετε τι μου λένε οι άνθρωποι. Εντάξει, εσύ μου τα λες για το. Λύση έχεις. Και όλοι θέλουν λύσεις. Και πολλές φορές όταν δεν έχω να τους δώσω κάτι, πάω στον Κύριο και λέω, Κύριε, γι' αυτό το θέμα που μου είπε αυτός ο άνθρωπος δεν έχω λύση. Αν έχεις όμως, εσύ θα μου τη δώσεις. Και ευτυχώς ο Κύριος μας δίνει λύση, ξαναπερνάνε, του λέμε αυτό και αυτό θα κάνεις. Και ξαναέρχονται και λένε, έπιασε αυτό που μου είπες. Έπιασε. Μια φορά έρχεται ένας, μου λέει, εκεί που πάτε, μου λέει, θεραπεύουνε. Λέω, τι να τον πω, εσείς θα λέγατε αμέσως, τα πόδια μου λυγίσανε. Αμά, λέω, ήταν και δύο, ένας ψηλός, έτσι, μουσάτος. Ωραίος τύπος. Και μου λέει, θεραπεύουνε εκεί που πας. Σκέφτομαι λίγο. Λέω, τι να τον πω, μου τον πω, ναι, θα μου πει, πού είναι, πάμε να το δω. Και πού να τρέχω, λέω, δεν είμαστε για τέτοια. Λέω, ναι, λέω, γίνονται θαύματα και ένα από αυτά τα θαύματα, λέω, είμαι εγώ. Λέω, αν με ρωτήσει, να του πω για τη δική μου την ιστορία, του, που το ξέρω και μπορώ να του μιλήσω. Μου λέει, περίμενε, μου λέει, μου βγάζει ένα χαρτάκι. Μου λέει, δώσε μου, λέει, ένα στυλό. Πάνω, δεν είχα. Καλά, μου λέει, πώς πας στον πόλεμο χωρίς όπλο. Και με τσάντισε και λίγο, αλλά τέλος πάντων μου βγάζει ένα χαρτάκι, μου γράφει κάτι εκεί, μου το πετάει. Βλέπω, λέω, τι είναι αυτό, βλέπω, ζμαρούλα όραση. Λέω, τι είναι αυτό, λέω, καμιά καινούρια εικόνα, λέω, δάκρυσε. Τι είναι, λέω, αυτό. Μου λέει, άκου να σου πω, μου λέει, με ξέρεις ποιος είμαι. Λέω, όχι.
Μου λέει, καλά, λέει, εγώ λέει, είμαι κάποιος ο οποίος τέλος πάντων με ξέρουν οι λύκοι πέτρες. Βγαίνω λύση τηλεοράσεις, βγαίνω από εδώ, βγαίνω από εκεί. Καλά, του λέω, εντάξει. Και λέει, θέλω, λέει, να προσευχηθείς εσύ και εκεί μέσα, λοιπόν, όσοι είστε. Είστε, λέει, καμιά 300. Λέω, πες ότι είμαστε τόσοι, λέω. Λέει, θέλω, λέει, να βγεις, να πας και να προσευχηθείς εσύ και αυτή. Και αυτή η γυναίκα, λέει, δεν βλέπει. Αν δει, δεν με ξέρεις και δεν σε ξέρω. Και στου βοδιού το κέρατο μου, λέει, να κρυφτείς, εγώ θα σε βρω. Αλλά, λέει, αν όμως θα προσευχηθείς εσύ και ξέρω, λέει, αν γίνει κάτι ότι εσύ προσευχήθηκες. Και όντως, αδερφοί, φεύγουμε, πάμε, προσευχόμαστε την άλλη μέρα, χτυπάει το τηλέφωνο στην εκκλησία, Δευτέρα, Κυριακή γίνεται, Δευτέρα χτυπάει το τηλέφωνο. Ένας διάκονος μου φέρνει το τηλέφωνο, πάω εκεί, τον παίρνω. Ναι, λέει, θυμάσαι, λέει, χθες, λέει, που μιλήσαμε. Λέω, ναι, λέω, θυμάμαι. Λέει, δεν σου είχα πει ότι και σου βοδιού το κέρατο να βρεθεί, σα ευρώ. Λέω, ναι, λέω, μου το είχες πει. Γι' αυτό σε βρήκα, μου λέει. Λέω, για πες μου. Μου λέει, άκου να σου πω, μου λέει, αυτή η γυναίκα εχθές το βράδυ έγινε ένα θαύμα μέσα στη ζωή της. Σήμερα το πρωί βλέπει, πήγαμε στο γιατρό και την είπαν ότι την είπε ο γιατρός, και άμα θέλετε, επειδή και εγώ είμαι γιατρός και είμαι γιατρός του ΕΣΥ, στο ΑΧΕΠΑ, δουλεύει ο άνθρωπος, και λέει, είμαι γιατρός και ξέρω, λέει, αυτό που σου λέω, δεν είναι έτσι. Έγινε ένα θαύμα εχθές το βράδυ μέσα στη ζωή της. Και εγώ τι να πω, έχω μείνει, αλλά λέει, σε παρακαλώ, επειδή ναι, με να βλέπει, αλλά δεν βλέπει, λέει, καθαρά, θέλω να ξαναπροσευχηθείς και σήμερα. Όντως πάω στην εκκλησία, λέω, αδερφή, έτσι και έτσι, λέω, να προσευχηθούμε, προσευχόμαστε. Την άλλη μέρα με ξαναπαίρνει ένα τηλέφωνο. Μου λέει, προσευχηθήκατε, το κατάλαβα, λέω, γιατί βλέπει, μου λέει, καλύτερα σήμερα. Δόξα στον Κύριο. Και τελικά, να μην σας το πω, λέω, εγώ για να κατεβώ κιόλας, αυτός ο άνθρωπος ήταν ιερωμένος. Ήταν ένας απεσταλμένος από το φανάρι εκεί, ο οποίος είναι και υπεύθυνος στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, της εκκλησίας εδώ. Και γύρισα, λέει, παντού. Παντού. Και έκλαιγε ο άνθρωπος. Μίλησα με ανθρώπους πνευματικούς να μου δώσουν, λέει, λύση. Και δεν είχε κανένας να μου δώσει λύση. Αλλά εκείνο το απόγευμα με πήρε και ο άλλος, μου λέει, που ήμασταν μαζί, και εκείνος ιερέας είναι, με πήρε, λέει, μαζί του. Και μου λέει, πάμε μια βόλτα στην παραλία να ξεσκάσεις. Γιατί αυτή η γυναίκα ήταν η γυναίκα του και την αγαπάει πάρα πολύ. Και όταν σας είδα, λέει, από μακριά, ένα φως, λέει, έλαμψε στο μυαλό μου και στην καρδιά μου. Και είπα, αυτοί οι άνθρωποι θα με βοηθήσουν. Και έτσι ήρθε, αδερφή. Και έγινε όχι μόνο φίλος μας, έγινε μας κηρύττει κιόλας, μιλάει για το όνομα του Θεού, δόξα στον Κύριο, και κάνει, έχει τώρα ένα γιατρείο εκεί, πολύ καλό. Και όταν πάω, ανοίγει τις πόρτες, με βάζει μέσα, ό,τι σας λέει είναι από το Θεό. Κλείνει τη μια, με βάζει την άλλη. Και έτσι γίνεται κάθε φορά που πάω, και δόξα στον Κύριο, κάνει πολλά τέτοια πράγματα, αδερφοί, ο Θεός. Αλλά αυτό όμως, τη λύση των πραγμάτων, την κρατάς και την κρατάμε στα χέρια μας. Από αύριο το πρωί, λοιπόν, όταν θα βγούμε έξω, όταν θα πάμε στη λαϊκή, όταν θα πάμε στο... Δες τι κρατάς στα χέρια σου και δες ο άλλος δίπλα σου τι ανάγκη έχεις και δώσε τη λύση που έχεις και ο Θεός θα σε ευλογήσει και θα μας ευλογήσει. Αμήν.